την ιδιωτική πρωτοβουλία και την αναγκαιότητα υποστήριξής της. Ένεση τόνωσης στις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό δίνει η περιφέρεια Πελοποννήσου με τη χορήγηση 12 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες θα λάβουν ποσό κοντά στα 5.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις τους. Από το πρόγραμμα ΠΕΠ 2014-2020 διατέθηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ στο κεντρικό κράτος για δράση στήριξης λόγω του κορονοϊού. Επεξεργαζόμαστε τώρα, σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμη, την έκδοση πρόσκλησης γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ για κεφάλαιο κίνησης στις πληγείς επιχειρήσεις λόγω κορονοϊού. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν 5.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης κλπ. Εκτός από την άμεση τόνωση ρευστότητας των επιχειρήσεων, έμφαση δίνεται τόσο στην αναβάθμιση εξοπλισμού με την επιδότηση αγοράς και χρήσης σύγχρονων μέσων, όσο και στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και των νέων επιχειρηματιών, τομείς στους οποίους θα διατεθούν ποσά που αγγίζουν τα 4 και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Από 8 Οκτωβρίου ανοίγει η πρόσκληση ΠΕΠ αναβάθμιση εξυγχρονισμός επιχειρήσεων προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ προετοιμάζονται δράσεις σε συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταφέρθηκαν από την περιφέρεια 3.261.000 ευρώ στις αναπτυξιακές για την ενίσχυση περί των 100 επιχειρηματιών σε περιοχές υλοποίησης του Λίντερ. Ο Παναγιώτης Νίκας υπογράμμισε ότι αποτελεί κομβική σημασίας προϋπόθεση η διάχυση των χρημάτων αυτών σε κάθε είδους επιχείρηση, ούτως ώστε να κινηθούν ξανά τα γρανάζια της τοπικής οικονομίας και να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που έχουν πληγεί σημαντικά από την υγειονομική κρίση.